δοξάσουμε τον Κύριο και να τον ευχαριστήσουμε για την πρώτη μέρα της εβδομάδας που είναι αφιερωμένη σε Εκείνον. Σε Εκείνον αφιερώνουμε τις ζωές μας, αφιερώνουμε τα πάντα, γιατί σε Εκείνον ανήκουμε όλοι. Αμήν. Αλληλούια. Δόξα τον Κύριο. Το θέμα το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει τον άνθρωπο όλα τα χρόνια της ζωής του. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει όλες τις επιστημονικές κοινότητες και με την ευλογία του Κυρίου θα προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε και να το εξηγήσουμε μέσα από τον Άγιο Λόγο του Θεού. Είναι ο θάνατος. Θα μιλήσουμε για το θάνατο. Το θάνατο όπως τον έχουμε βιώσει από τα παιδικά μας χρόνια, το θάνατο όπως τον έχουν αναλύσει και τον έχουν ερευνήσει πολλοί επιστήμονες, αλλά κυρίως θα ερευνήσουμε και θα μελετήσουμε τον θάνατο μέσα από τον βιβλίο της ζωής, μέσα από την Αγία Γραφή, τον Άγιο Λόγο του Κυρίου. Πολλές έρευνες, πολλές μελέτες, πολλά πειράματα, πολλά επιστημονικά δεδομένα. Για ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο και πολύπλοκο. Αξιόλογες έρευνες από σοβαρούς επιστήμονες που όμως ποτέ δεν κατάφεραν να δώσουν μια σαφή απάντηση. Όσοι από αυτούς ήταν κοντά στον Κύριο ή όσοι από αυτούς ήρθαν κοντά στον Κύριο, κατάλαβαν με το πέρασμα του χρόνου και δεν θέλησαν να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια μέσα από τον κοινό νου και από την κοινή λογική, γιατί κατάλαβαν ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορέσουν ποτέ να φτάσουν σε ένα συμπέρασμα. Είναι κάτι το οποίο δεν εξηγείται με το μυαλό και με την κοινή λογική. Όσοι από αυτούς παρέμειναν αυστηρά στην επιστημονική έρευνα και θεώρησαν ότι τα παιδιά του Θεού χρησιμοποιώντας την Αγία Γραφή είναι γραφικοί, σε εκείνους τους συναδέλφους, σε εκείνους τους επιστήμονες, απαντούμε ότι όλα αυτά τα συμπεράσματα και οι μελέτες και οι έρευνες από τα βιβλία, τα ερευνητικά, πολλά ξεχάστηκαν. Πολλοί είπαν, ναι, εμείς το μελετήσαμε και το ξέρουμε. Κανείς όμως μέχρι σήμερα δεν έχει πει, μελέτησα την Αγία Γραφή, τον Άγιο Λόγο του Θεού, τον κατάλαβα, τον κατανόησα και τελείωσε με αυτό το θέμα. Δεν θα το ξαναδιαβάσω γιατί το ξέρω. Τα πράγματα δεν είναι έτσι, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Η Αγία Γραφή είναι ο ζωντανός λόγος του Θεού. Τον ερμηνεύουμε και τον μεταφράζουμε συνεχώς. Καινούργια νοήματα βγαίνουν από αυτό το Άγιο Βιβλίο. Είναι αυτό που μας ανοίγει την καρδιά μας, μας ανοίγει την άβυσσο, τις πηγές της αβύσσου που έχουμε μέσα μας, μας συνδέει με το Θείο Κόσμο, με την άβυσσο του Θεού και όλο και νέα νερά ζωής, ποτάμια και καταράκτες βγαίνουν από αυτό το βιβλίο. Μας ζωοποιεί και μας δίνει να κατανοήσουμε πράγματα πέρα από τον κοινό νου, πέρα από την κοινή λογική. Όταν ο Θωμάς θέλησε να διαπιστώσει μέσα από τον κόσμο των αισθήσεων ότι ο Κύριος είναι ζωντανός, τον παρακάλεσε να δει. Αλλά δεν έφτανε μόνο να δει, θέλει και να αγγίξει. Ο Κύριος του επέτρεψε και να δει και να αγγίξει. Γιατί ζούμε στον κόσμο των αισθήσεων. Υπάρχει όμως ένας άλλος κόσμος, πολύ διαφορετικός. Μια άλλη διάσταση. Μια ανώτερη διάσταση. Αυτή της πίστης. Αυτή που κάνει το αδύνατο να γίνεται δυνατόν. Αυτή που ξεπερνά την κοινό νου. Αυτή που μας κάνει να βλέπουμε και να βιώνουμε πράγματα απίστευτα. Έτσι λοιπόν ο Κύριος εκτιμά όχι μόνο αυτούς που θέλουν να δουν και να αγγίξουν, δηλαδή τον επιστημονικό κόσμο, την επιστημονική κοινότητα, γιατί η επιστημονική κοινότητα βασίζεται στα δεδομένα του κόσμου αυτού, βασίζεται στους φυσικούς νόμους. Αλλά η φυσική νόμη είναι η νόμη του Κυρίου. Και όπου ο Κύριος θέλει, οι φυσικοί νόμοι ισχύουν και οι φυσικοί νόμοι πάβουν να ισχύουν. Έτσι λοιπόν, είναι μεγάλη ευλογία για εκείνον που πιστεύει στον Κύριο και τον βάζει στη ζωή του χωρίς να δει τις τρύπες από τα καρφιά και χωρίς να τις αγγίξει. Είναι οι χριστιανικές αδερφότητες, είναι οι πιστοί αδερφοί, οι οποίοι δίνουν μάχη με τον κόσμο των αισθήσεων
δίνουν μάχη με το σώμα τους, προσπαθούν το σώμα τους να είναι μια ευάρεστη θυσία στον Κύριο, όπως λέει και ο Απόστολος των Εθνών, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βιώσουμε την άλλη διάσταση και να είμαστε κοντά στον Κύριο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη μελέτη του Αγίου Λόγου του Θεού και το θάνατο. Ψαλμός, κεφάλαιο 23, εδάφιο 4, σελίδα 784. Ψαλμός 23, εδάφιο 4, σελίδα 784. Είναι γεγονός ότι τον θάνατο και την επαφή με αυτή την έννοια και την ανάλυση αυτής της έννοιας, που είναι πάρα πολύ έντονη η Καινή Διαθήκη, μέσα από τη ζωή του Κυρίου, μέσα από την Ανάσταση του φίλου του Λάζαρου, μέσα από την Ανάσταση του ίδιου του Θεανθρώπου, αλλά είναι και ένα θέμα το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ σοβαρά την Παλαιά Διαθήκη, πάρα πολύ σοβαρά τους προφήτες, γιατί αυτός ο προβληματισμός ήταν κοινός και από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, από τότε που ο άνθρωπος δίωνε την ένωση με τον Κύριο, είχε καταφέρει να εξηγήσει και να ξεπεράσει το θάνατο. Ψαλμός 23, κεφάλαιο Ψαλμός, κεφάλαιο 23, εδάφιο 4. Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό. Επειδή εσύ είσαι μαζί μου. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτές μου παρηγορούν. Ήταν πολλές οι καταστάσεις που ο λαός του Θεού βίωσε με πάρα πολλά προβλήματα, πολλούς πολέμους, δύσκολες συνθήκες. Κι όμως, όταν ο Ισραήλ ένιωθε τον Κύριο κοντά του, τότε κατάφερνε να ξεπεράσει το θάνατο. Δεν τον φόβησε τίποτα. Γιατί δεν τον φόβησε τίποτα, και αυτοί ήταν κοινοί άνθρωποι. Όπως είμαστε εμείς είμαστε ο Ισραήλ. Για ποιο λόγο δεν φοβήθηκαν, αφού βλέπανε τι σημαίνει θάνατος, τι σημαίνει σφαγή, τι σημαίνει ταφή, τι σημαίνει η αλλίωση του σώματος που γίνεται χώμα. Για ποιο λόγο? Για τον απλό λόγο που δεν μπορεί η επιστημονική κοινότητα να εξηγήσει, ότι η δύναμη του Κυρίου, όταν μπαίνει μέσα στην καρδιά μας, τότε αλλάζουμε. Τότε έχουμε τον Κύριο στη ζωή μας. Και τότε μπαίνουμε σε μια άλλη διάσταση, που δεν μας φοβίζει τίποτα. Ούτε ο θάνατος. Τότε μπορούμε και ξεπερνάμε το θάνατο. Και τότε αντιλαμβανόμαστε ότι ο θάνατος είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη ζωή. Και αυτό το βλέπουμε μέσα από την καθημερινότητά μας, από αδέρφια μας που ξαναγεννιούνται, που αλλάζει η ζωή τους, μέσα από το μυστικό μυστήριο της βάφτισης και μέσα από όλες αυτές τις καταστάσεις, όταν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τον κόσμο των αισθήσεων και να δεχτούμε τον Κύριο στη ζωή μας, τότε μπορούμε να περπατάμε σε κοιλάδες σκιάς θανάτου και να μην φοβόμασταν τίποτα. Θα μου πείτε, σήμερα δεν υπάρχουν οικιακοί, δεν υπάρχουν κοιλάδες σκιάς θανάτου? Φυσικά και υπάρχουν, και πάρα πολλές. Και δεν τις βλέπουμε μόνο σε εμπόλεμες καταστάσεις που συμβαίνουν στον πλανήτη ή μέσα από μια πανδημία που έχει ανατρέψει όλα τα σημερινά δεδομένα. Το βλέπουμε και μέσα από την καθημερινότητά μας, μέσα από τις επαγγελματικές μας δραστηριότητες, μέσα από την ανασφάλεια που ζούμε με την επαφή μας που έχουμε με τους ανθρώπους. Και η κοιλάδα θανάτου είναι και όταν η τράπεζα σου κατασχέει το σπίτι. Όταν η εφορία σε απειλεί και σε εκβιάζει, χωρίς να ενδιαφέρεται κανένας, όταν σε έχουν καταλήψει όλοι, για το αν θα επιβιώσεις ή όχι.
κοιλάδες και άστανα. Αλλιώς την αντιμετωπίζει ο άνθρωπος όταν είναι μόνος του και αλλιώς την αντιμετωπίζει ο άνθρωπος όταν έχει βάλει ζωή του Κύριου. Το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε όταν έχει ειδοποίηση ότι έχει κατασκευθεί το σπίτι σου και ότι πρέπει να πληρώσει ένα τεράστιο πρόστιμο στην πορεία είναι ότι τελειώσαμε. Πεθάναμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε δύο δρόμους. Τον δρόμο τον ανθρώπινο και τον δρόμο του Θεού. Ο δρόμος ο ανθρώπινος είναι ο δρόμος του κοινωνού, της κοινή λογικής. Μπορούμε να την ξεπεράσουμε αυτήν την κοιλάδα του θανάτου. Ναι, μπορούμε να την ξεπεράσουμε με τον δρόμο τον ανθρώπινο, τον δρόμο του κόσμου, τον δρόμο των αισθήσεων και ας είμαστε και άθεοι. Πώς να βάλουμε τον Θεό. Γιατί να βάλουμε τον Θεό στη ζωή μας. Αφού μπορεί να έχουμε γνωριμίες, μπορεί να κινητοποιήσουμε πολιτικά μέσα, μπορεί να βρούμε διάφορους πλάγιους τρόπους και να την ξεπεράσουμε την κοιλάδα του θανάτου. Με ανασφάλεια, με άγχος, με κόστος για την υγεία μας. Πόσο διαφορετικό είναι όταν αυτές οι κοιλάδες του θανάτου τις ξεπερνάμε μέσα από την επαφή μας με τον Κύριο, μέσα από την προσευχή, μέσα από την αποδοχή, καταργώντας το γιατί να συμβεί σε μένα να μου κατασχέσουν το σπίτι. Γιατί το θέλει ο Κύριος. Είναι πάρα πολύ σκληρό. Τώρα, ίσως και να φαίνομαι γραφικός. Γιατί εμένα δεν έχουν κατασχέσει ακόμα το σπίτι. Προσπαθώ όμως να το σκεφτώ και θα είναι καλό να το προσπαθήσουμε να το σκεφτούμε όλοι μας. Για να επιτρέψει ο Κύριος να γίνει αυτό, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος λόγος. Ο Κύριος μας διαπαιδαγωγεί. Ο Κύριος μας φέρνει κοντά Του με μια πραγματικότητα και μια λογική που εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Αλλά δεν επιτρέπεται και να αποδώσουμε τις ευθύνες στον Κύριο. Γιατί εμείς φταίμε για αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας. Αλλά και αν δεν φταίμε εμείς και γίνει κατά παραχώρηση, δεν αλλάζει τίποτα. Εμείς οφείλουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κοιλάδα θανάτου με έναν τρόπο διαφορετικό. Με έναν τρόπο που δεν θα κλονίσει την υγεία μας. Ή τουλάχιστον θα την κλονίσει λιγότερο. Που δεν θα τη βαρύνουμε τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, τους δικούς μας ανθρώπους. Για φανταστείτε έναν άνθρωπο που του παίρνουν το σπίτι ή που κινδυνεύει να φυλακιστεί για χρέη στην εφορία, να τον παρηγορούν όλοι γύρω και να είναι απαρηγόρητος. Και έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος σε αυτή την κατάσταση να δίνει κουράγιο στους γύρω του. Να δίνει κουράγιο στους γύρω του, αυτούς που είναι κοντά του. Να τον βλέπουν να είναι τιμωθάνατος κοινωνικά και εκείνος να στέκεται όρθιος. Να λέει, μη στεναχωριέστε. Θα βρω τρόπο και θα το ξεπεράσω. Ό,τι και να γίνει. Εγώ θα προσπαθήσω. Μέχρι να πεθάνω σε αυτόν τον κόσμο, γιατί δεν τελειώνει η ζωή εδώ, και το ξέρουν, όταν έχουν κοντά τον αναστημένο Κύριο, όταν κάποιος ζει μέσα από τη σταυρική θυσία ενός σταυρωμένου Θεού που αναστήθηκε, δεν πιστεύει ότι τελειώνουν όλα όταν τελειώσει η ζωή σε αυτόν τον κόσμο. Ο θάνατος είναι η αρχή μιας νέας ζωής. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν θα αντριωθεί και δεν θα γονατίσει. Ούτε όταν χάσει το σπίτι του, ούτε όταν θα φυλακιστεί, ούτε όταν θα γονατίσει από τα προβλήματα της υγείας του και θα φτάσει σε μια προθανάτια κατάσταση. Θα είναι γαλήνιος. Θα είναι ένα παιδί του Θεού. Δόξα τον Κύριο, αλληλούια. Και εμείς να είμαστε έτσι. Εύκολο καθόλου. Πάρα πολύ δύσκολο. Άσκηση. Το σώμα μας πρέπει να είναι θυσία βάση στον Κύριο. Πρέπει να είμαστε εγκρατείς. Πρέπει να προσευχόμαστε. Πρέπει να κάνουμε νηστεία. Πρέπει να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας. Πρέπει να κάνουμε την πίστη μας ζωντανή. Πρέπει η πίστη να γίνει πράξη, να γίνει έργο. Θα προσπαθούμε συνεχώς. Αυτή η διάσταση, αυτός ο κόσμος της δοκιμασίας, που ο νέος Αδάμ μας έδειξε όμως το δρόμο, είναι ένας κόσμος που θα την αντιμετωπίσουμε μέσα από τον κόσμο, μέσα από τον δρόμο της αλήθειας του Κυρίου. Πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν τον θάνατο? Κατά τους ψαλμούς δεν χρειάζεται να φοβόμαστε, εάν ο Θεός είναι μαζί μας. Προς Θεσσαλονικής Α, κεφάλαιο 4,
εδάφια από 13 έως 18, σελίδα 1611. Θεσσαλονικής Α, κεφάλαιο 4, εδάφια από 13 έως 18. Σελίδα 1611. Και τι θα γίνουν οι νεκροί, τα νεκρά σώματα, αυτά που αλλοιώθηκαν από τους γεωλογικούς κύκλους, από τους νίκητες και έγιναν χώμα και έμειναν μόνο τα κόκαλα. Αυτοί οι είδη, τι γίνεται. Υπάρχει συνέχεια. Τα πράγματα μένουν έτσι. Και βέβαια υπάρχει συνέχεια. Δεν θέλω μάλιστα να αγνοείτε, αδερφοί, για όσα έχουν κοιμηθεί, για να μην λυπάστε, όπως και οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα. Επειδή αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός, αυτούς που κοιμήθηκαν με πίστη στον Ιησού, θα τους φέρει μαζί. Επειδή σας λέμε τούτο διαμέσου του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς που ζούμε, όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, δεν θα προλάβουμε αυτούς που κοιμήθηκαν, δεδομένου ότι ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και αυτοί που πέθαναν εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα. Έπειτα, εμείς που ζούμε, όσοι απομένουμε, θα αρπαχτούμε ταυτόχρονα μαζί τους, με σύννεφα, σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και έτσι θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Λοιπόν, να παρηγορείτε ο ένας τον άλλον με αυτά τα λόγια. Αλληλούια, δόξα τον Κύριο. Να παρηγορούμε ο ένας τον άλλον. Γιατί η σκέψη του θανάτου φέρνει απελπισία. Και η απελπισία είναι ότι το καλύτερο για τις δυνάμεις του κακού. Δεν χαίρεται τόσο ο κακός όταν πέφτουμε. Γιατί ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη να ξανασηκωθούμε και να ξαναπέφτουμε και να ξανασηκωθούμε, και αυτό να γίνεται συνέχεια στη ζωή μας. Γιατί είμαστε σαρκικά όντα, ευάλωτα. Αυτό που τη δίνει μεγάλη δύναμη είναι η απελπισία. Τότε χαίρεται. Γιατί τότε μπορεί να μας χειραγωγήσει. Μέσα από την απελπισία επέρχεται ο πνευματικός θάνατος. Και είναι ό,τι καλύτερο για τις δυνάμεις του κακού. Και ως πότε θα πέφτουμε. Και ως πότε θα προσπαθούμε να σηκωνόμαστε. Δεν θα έρθει κάποια στιγμή μετά από την άσκηση και μετά από τη βοήθεια του Κυρίου να καταφέρουμε να παραμένουμε πάντα όρθιοι. Μπορεί να μην συμβεί αυτό. Να μην συμβεί αυτό. Να πέφτουμε και να σηκωνόμαστε σε όλη μας τη ζωή. Μέχρι το τέλος του επίγειου βίου μας. Αλλά να προσπαθούμε όσο γίνεται τον περισσότερο χρόνο να είμαστε όρθιοι. Και όχι κάτω. Να μην απελπιστούμε. Ποτέ. Και όταν θα έρθει ο Κύριος να μας συναντήσει, να μην είμαστε κάτω πεσμένοι. Να είμαστε όρθιοι. Ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και αυτοί που πέθαναν εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα. Οι πιστοί του Κυρίου, τα παιδιά του Κυρίου, αυτοί που έχουν βάλει στη ζωή τους τον Κύριο, αυτοί που ζουν εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα. Γιατί ο κάθε πατέρας θέλει τα παιδιά του κοντά του. Έτσι και ο Κύριος στην αιωνιότητα θέλει πρώτα τα παιδιά του κοντά του. Και να ευχηθούμε να έχουμε τη δύναμη να είμαστε εμείς από τους πρώτους αναστημένους. Να ξεπεράσουμε τα πάθη μας, να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες μας, να ξεπεράσουμε τη σαρκική μας φύση, μέσα από την άσκηση, μέσα από την αγάπη,
μέσα από την πίστη και την προσφορά και το έργο και να είμαστε παιδιά του Κυρίου, να είμαστε αυτοί που θα μετέχουμε στην πρώτη Ανάσταση. Αμήν. Δανείλ, κεφάλαιο 12. Εδάφιο 2 έως 3, σελίδα 1200. Δανείλ, κεφάλαιο 12, εδάφιο 2 έως 3, σελίδα 1200. Άρα λοιπόν, η Ανάσταση των νεκρών, με βάση τον Άγιο και τον Αληθινό Λόγο του Κυρίου, θα έρθει σε έναν χρόνο που εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, γιατί η έννοια του χρόνου είναι τελείως διαφορετική για τον Κύριο και τελείως διαφορετική για μας. Και αυτό το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά από τη μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν μελετάμε την Παλαιά Διαθήκη με καθαρό μυαλό, και θα έλεγα λάθος έκφραση, με καθαρή καρδιά και μέσα από την απλότητα που πρέπει να δείξουμε τον σεβασμό για αυτή τις γραφές, νιώθουμε ότι συρρυκνώνεται ο χρόνος. Ζούμε την εποχή του Ιακώβ και την εποχή του Ισαάκ και την εποχή του Ιωσήφ και νομίζουμε ότι είναι σήμερα. Νομίζουμε ότι είναι πριν από λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες. Κοινωνικά, συρρυκνώνεται ο χρόνος και γινόμαστε όλοι σύγχρονοι. Μας αλλάζει την έννοια και τη διάσταση του χρόνου. Και αυτό σημαίνει ότι η αλήθεια του Θεού είναι άχρονη. Και αν κάποιος χρησιμοποιήσει την έννοια του χρόνου με τη σημερινή διάσταση και πει έχουν περάσει 3.000 χρόνια, 5.000 χρόνια, 7.000 χρόνια, δεν έχουμε δει τίποτε από αυτά που γράφουν οι προφήτες όσο αφορά την εξέλιξη και όσο αφορά την δεύτερη παρουσία. Άρα στην ουσία δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Ο χρόνος έχει επέλθει και υπάρχει μια ημερομηνία λήξης την οποία δεν έχουμε ξεπεράσει. Είναι τεράστιο λάθος. Δεν υπάρχει καμία ημερομηνία λήξης και δεν υπάρχει κανένα μέγεθος χρόνου. Είναι πλάνη να βάλουμε στο μυαλό μας το χρόνο σαν μέγεθος. Και το καταλαβαίνουμε επίσης, όχι μόνο μέσα από τη μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης και της Αγίας Γραφής που συρρυκνώνεται ο χρόνος και όλα γίνονται στο σήμερα κοινωνικά, το καταλαβαίνουμε και μέσα από τα βιώματα που έχουμε στη ζωή μας. Συναντάμε έναν φίλο μας που είμαστε μαζί στο στρατό πριν από 40 χρόνια και το έχουμε βιώσει αυτό, είναι σαν να μην έχει περάσει μια μέρα. Μιλάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις, συγκινούμαστε, θυμόμαστε τα παλιά και τα παλιά γίνονται τώρα. Τα ξαναζούμε. Ζούμε τα ίδια συναισθήματα. Βιώνουμε τις ίδιες συνθήκες. Δεν υπάρχει χρόνος. Ο χρόνος για αυτές τις έννοιες που μελετάμε και αναλύουμε είναι πλάνη. Ο χρόνος είναι ο Κύριος, ο οποίος είναι πανταχού παρόν και είναι άχρονος. Δόξα τον Κύριο. Αλληλούια. Αμήν. Δανείλ λοιπόν, κεφάλαιο 12, εδάφιο 2-3. Και πολλοί από αυτούς που κοιμούνται μέσα στο χώμα της γης θα σηκωθούν. Ημέν σε αιώνια ζωή. Ιδέ σε ονειδισμό και αιώνια κατεσχήνη. Ντροπή. Και οι συνετοί θα λάμψουν, όπως η λαμπρότητα του στερεώματος. Και αυτοί που επιστρέφουν πολλούς σε δικαιοσύνη, όπως τα αστέρια στους αιώνες των αιώνων. Ο Δανείλ μιλάει γιατί. Μιλάει για την κρίση. Μιλάει για τη μέρα της κρίσης. Για την κρίση των δικαίων και των αδίκων. Ο θάνατος δεν εξασφαλίζει τον άδικο, ο οποίος κατάφερε και κρύφτηκε από αυτό το σύντομο κόσμο, από αυτή τη σύντομη ζωή, που πιστεύει ότι τελείωσε, δεν συνελήφθη, έκανε αυτό που έκανε. Άρα, στην ουσία,
είναι αθώος. Τίποτα δεν κρύβεται κάτω από τα μάτια του Κυρίου. Όλοι μπορούν να αθωωθούν, αν μετανοήσουν ειλικρινά και ζητήσουν συγχώρηση. Οι άδικοι, οι οποίοι παραμένουν άδικοι, δεν γλιτώνουν από τον θάνατο. Το λένε με σαφήνεια οι προφήτες. Και έχουμε και στοιχεία και εμείς οι ίδιοι που αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε, όχι μόνο από την μετέπειτα ζωή και τα προβλήματα που περνάνε στους απογόνους αυτών των ανθρώπων, των αδίκων. Μας δείχνουν στοιχεία, παίρνουμε στοιχεία και από ιστορικά γεγονότα, από αυτά που βλέπουμε, από ανθρώπους που αδίκησαν, τι συνέβη στα παιδιά τους, τι συνέβη στους απογόνους τους. Και αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά, το συναισθανόμαστε θα έλεγα, όχι το καταλαβαίνουμε νοητικά, αλλά περισσότερο με την καρδιά μας που βιώνουμε, ότι δεν είναι δυνατόν ένας άδικος να δικαιωθεί από τον θάνατο, ο θάνατος να τον απαλλάξει από την αδικία του. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί ο αναστημένος Κύριος να δικαιώσει τους αδίκους. Ο αναστημένος Κύριος θα αναστήσει αυτούς που είναι δίκαιοι κατά τους νόμους του. Και να ευχηθούμε να είμαστε κι εμείς δίκαιοι κατά τους νόμους του. Οι νόμοι της Παλαιάς Διαθήκης ήταν σκληροί. Όπως λέει και ο Απόστολος των Εθνών, για να είμαστε δίκαιοι και να εφαρμόζουμε τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης, είναι πραγματικά κάτι που η ευάλωτη ανθρώπινη φύση και ο κόσμος των αισθήσεων είναι αδύνατον να καταφέρει να δικαιώσει. Με την ενανθρώπιση του Θείου Λόγου, με την ενσάρκωση του Λόγου και με την εμφάνιση του Θεατρόπου στα χρόνια της Καινής Διαθήκης που έρχεται και ζει ανάμεσά μας, αυτή η απόσταση ανάμεσα στον Κύριο και ανάμεσα σε εμάς μικραίνει και η δικαιοσύνη αποκτά μια άλλη έννοια. Γιατί δεν μπορούσε να αντιληφθεί ο άνθρωπος στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης πως ο Θεός μπορεί να κάθεται με τον τελώνη και με την πόρνη. Πως ένας Θεός που το έθνος του είναι σκλαβωμένο στους Ρωμαίους και έχει όλο το σύμπαν στα χέρια του, δεν κάνει μια πράξη για να το ελευθερώσει. Δεν δούλεψε ποτέ ο Κύριος έξω. Δούλεψε μόνο από μέσα. Γιατί μόνο όταν αλλάζει ο άνθρωπος από μέσα του, μπορεί να αλλάξουν τα σύμπαντα. Δεν μπόρεσε ποτέ να αντιληφθεί και να χωρέσει ο νους του ανθρώπου ότι ένας Θεός πλένει τα πόδια των μαθητών του. Ότι ο δημιουργός του σύμπαντος έρχεται σε αυτόν τον κόσμο όχι για να διακονηθεί, αλλά για να διακονήσει. Έρχεται για να γίνει υπηρέτης. Έρχεται για να διδάξει το μεγαλείο μέσα από την ταπείνωση. Έρχεται για να διδάξει τη δόξα μέσα από την απλότητα. Και αυτό είναι που του ζητά ο Κύριος. Αν μας δώσει αυτό το χάρισμα, να έχουμε αυτή την απλότητα που δίδαξε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτό το βιβλίο που διαβάζουμε. Που πόσες φορές προσπαθούμε να εξηγήσουμε νοήματα και δεν τα καταφέρνουμε. Δεν φτάνει το μυαλό μας να τα καταφέρουμε. Είναι αδύνατο. Κι όμως, βλέπουμε ότι όταν έρχεται η στιγμή μέσα από την προσευχή, όταν έχουμε νηστέψει, όταν έχουμε καθαρίσει το σώμα μας, και η καρδιά μας γίνεται πιο δεκτική και μπαίνουμε μέσα στον κόσμο της απλότητας, τότε ανοίγονται άλλοι δρόμοι. Οι σελίδες αυτού του βιβλίου αλλάζουν διάσταση και τρέχουν τα νοήματα και τρέχουν το ένα μετά το άλλο. Και λέμε, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Και μου συμβαίνει. Αυτό δεν το είδαμε από κανένα επιστημονικό βιβλίο ερευνητικό για όσο αφορά το θάνατο ή άλλες καταστάσεις που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη ζωή. Το διαβάσαμε, μπορεί και να το απομνημονεύσαμε, το μάθαμε, το καταχωρήσαμε και όσες φορές και αν το ξανακοιτάξαμε, δεν άλλαξε τίποτα. Και τι θα μπορούσε να αλλάξει από το έργο του ανθρώπου? Μπορεί να συγκριθεί το έργο του ανθρώπου με το έργο του Θεού?
ποτέ. Άρα λοιπόν η κρίση των δικαίων των αδίκων. Ο θάνατος δεν είναι πόρτα που κλείνει και γλιτώνει τους άδικους. Ο θάνατος έχει συνέχεια. Οι δίκαιοι θα κρυθούν σύμφωνα με τις πράξεις τους, όπως και οι άδικοι. Και οι συνετοί θα λάμψουν, όπως η λαμπρότητα του στερεώματος. Τι ωραίο πράγμα να είμαστε συνετοί. Τι ωραίο πράγμα να καταφέρνουμε να λάβουμε. Βέβαια, θα μου πείτε, τη μία λάβεις γιατί βοηθάς στους ανθρώπους, γιατί είσαι κοντά τους, γιατί είναι στην ευλογία, και την άλλη σε πιάνει μικροπρέπεια και κάνεις λάθη και πέφτεις. Το θέμα είναι, όπως είπαμε και πριν, να σηκώνεσαι. Το διαρθώσει το μότο. Να σηκώνεσαι, να μην μείνεις κάτω. Να μην απελπίζεσαι. Κάνουμε λάθη. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε λάθη. Είμαστε σε αυτή. Ο θάνατος θα μας κυνηγάει. Μπορεί να λέγεται εφορία, μπορεί να λέγεται τράπεζα, μπορεί να λέγεται επαγγελματική σταδιοδρομία, επαγγελματικές σχέσεις, σχέσεις με την οικογένειά μας, με τα παιδιά μας, με τους συντρόφους μας, προδοσία από τα παιδιά μας, από τους φίλους μας, απελπισία, όχι. Ένας συνεχόμενος αγώνας. Ένας συνεχόμενος αγώνας που εκεί που θα πηγαίνουμε να γονατίσουμε, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα, να στρέψουμε το βλέμμα προς τον ουρανό και να πούμε, Κύριε, είμαστε μέρος της αλήθειας σου και εσύ είσαι μέρος της ζωής μας, Κύριε. Θέλουμε να είμαστε απλοί, ταπεινοί και δίκαιοι, όπως και εσύ. Οι νεκροί έχουν γνώση της επίγειας κατάστασης. Κάποια στιγμή θα πεθάνουν. Εκτός αν είμαστε οι τελευταίοι και αν παγούμε στην επέλεια του Κύριε, που δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Έχουν γνώση της επίγειας κατάστασης οι νεκροί. Υπάρχει κάποια μαρτυρία μέσα από τον Άγιο Λόγο του Θεού. Ας πάμε στον Εκκλησιαστή, στη σελίδα 920, στο κεφάλαιο 9. Εκκλησιαστής, σελίδα 920, κεφάλαιο 9. Και γράφει από 5 έως 10. Επειδή οι ζωντανοί γνωρίζουν ότι θα πεθάνουν. Το βλέπουμε συνέχεια, το βιώνουμε. Οι νεκροί όμως δεν γνωρίζουν τίποτε. Ούτε έχουν πλέον απόλαυση. Επειδή η ανάμνησή τους λησμονήθηκε. Ακόμα και η αγάπη τους και το μίσος τους και ο φθόνος τους χάθηκε ήδη και δεν τα έχουν μερίδα στον αιώνα σε όλα όσα γίνονται κάτω από τον ήλιο. Πήγαινε, φάε το ψωμί σου με ευφροσύνη και πιες το κρασί σου με εύθυμη καρδιά. Ο επίγειος βίος μας, η ζωή των αισθήσεων, η ζωή μας στον κόσμο. Στον κόσμο που πρέπει να ζήσουμε και να ξεπεράσουμε. Γιατί μετά τον θάνατο πάλι να ισχύει ο κόσμος. Ακόμα και η αγάπη τους και το μίσος τους και ο φθόνος τους, τα αισθήματα, χάνονται. Επίσης, οι νεκροί δεν γνωρίζουν τίποτε, ούτε έχουν πλέον απόλαυση. Πάβει η μνήμη του κυλικός μου. Έχει τελειώσει αυτή η διάσταση. Ξεκινάει μια νέα διάσταση. Άρα λοιπόν, ζώντας μέσα στον κόσμο των αισθήσεων και μέσα στη ματαιότητα των αισθήσεων και του κόσμου αυτού που ζούμε, πήγαινε φάει το ψωμί σου με ευφροσύνη και πιες το κρασί σου με εύθυμη καρδιά. Επειδή ο Θεός αρέσκεται ήδη στα έργα σου. Σε κάθε καιρό, ας είναι τα ημάτια σου λευκά. Και λάδι ας μη λείψει από το κεφάλι σου. Να χαίρεσαι τη ζωή μαζί με τη γυναίκα σου που αγάπησες όλες τις ημέρες της ζωής της ματαιότητάς σου που σου δόθηκαν κάτω από τον ήλιο. Όλες τις ημέρες της ματαιότητάς σου. Επειδή αυτό είναι η μερίδα σου στη ζωή
και στον όχθο σου, που μοχθείς κάτω από τον ήλιο. Όλα όσα βρει το χέρι σου να κάνει, κάνε, σύμφωνα με τη δύναμή σου. Επειδή δεν υπάρχει πράξη ούτε λογισμός. Επειδή δεν υπάρχει πράξη ούτε λογισμός, ούτε γνώση, ούτε σοφία στον Άδη όπου πηγαίνεις. Άρα λοιπόν, όλα αυτά τα οποία βιώνουμε σε αυτόν τον κόσμο, όταν θα μπούμε στη νέα διάσταση, πάβουμε να υπάρχουν. Έχει σημασία όμως, σε αυτόν τον κόσμο, να ζήσουμε με λευκά ημάτια. Να χαιρόμαστε τη ζωή μας, όταν οι δυσκολίες μας μαστιγώνουν και μας βομβαρδίζουν. Και όχι να απελπιζόμαστε. Να αλείφουμε με λάδι το κεφάλι μας, όπως και οι Ισραηλίτες αλείφουν το κεφάλι τους με λάδι, για να καταφέρουμε να ξεφεύγουμε και να ξεγλιστράμε από τις κακές συνθήκες, από το κακό και από τις κακουχίες. Πάντα το κεφάλι μας να είναι αλειμμένο με λάδι. Πάντα να έχουμε τη γνώση ότι ο Κύριος θα καταφέρει, καταφέρνει πάντα, όταν εμείς τον έχουμε στη ζωή μας, θα μας κάνει να ξεπερνάμε τα προβλήματά μας. Και θα μου πείτε, ξεπέρασε το πρόβλημά του ο άνθρωπος ο οποίος έχασε το παιδί του, 4 χρονών, το καρκίνο. Ξεπέρασε το πρόβλημά του ο άνθρωπος που του είχε μείνει ένα σπιτάκι και το χάσε. Με βάση τον κλίμα νου και με βάση τον κόσμο των αισθήσεων, όχι. Με βάση όμως την πραγματικότητα ενός σταυρωμένου Θεού και βασανισμένου Θεού, ναι. Γιατί εκεί που για μας τελειώνουν όλα, για τη θεϊκή αλήθεια δεν τελειώνει τίποτα. Και αυτός ο πατέρας που χάνει το παιδί του σε αυτή την ηλικία και μπαίνει σε αυτή την τεράστια δοκιμασία, είναι τεράστια δοκιμασία να χάσει το παιδί σου από την ηλικία. Είναι τεράστια δοκιμασία, ακόμα πιο μεγάλη, σε ένα αεροπορικό δυστύχημα, να χάνεις όλη σου την οικογένεια. Να περιμένεις την οικογένειά σου να έρθει, τη γυναίκα σου και τα δύο σου παιδιά, να σου ανακοινώσουν ότι δεν θα φτάσουν ποτέ, γιατί είναι ανάμεσα στα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας. Τι μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος? Πώς μπορεί να επιβιώσει? Πώς είναι δυνατόν να μην τον πιάσει απελπισία? Τι το χειρότερο από αυτό, σε αυτόν τον κόσμο? Τι να του πεις? Τι να του πει ο ποιμένας? Τι να του πούνε οι αδερφοί? Τι να του πει η ελευσύνη? Σε τέτοιες καταστάσεις που βιώσαμε στο παρελθόν, οι ιερωμένοι υψηλόβαθμοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τον οποίο είναι και ένας πολύ αγαπητός, που έχει να κάνει με την περιοχή μας, ανακοίνωσε ότι έχω φτάσει σε σημείο να αμφισβητήσω την ιεροσύνη μου. Είχε το θάρρος και τόλμησε ευθέως να ανακοινώσει την αδυναμία του σαν άνθρωπος. Φοβάμαι ότι αμφισβητώ την ιεροσύνη μου. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Είναι παιδί ενός εσταυρωμένου Κυρίου. Ενός Κυρίου που έχισε το αίμα του για μας, για τα παιδιά του. Ενός Θεού που εξευτελίστηκε. Έφτασε στο τελευταίο σκαλοπάτι του εξευτελισμού. Κατά την ανθρώπινη λογική μας, όχι κατά τη θεϊκή λογική. Όταν λοιπόν καταφέρει αυτός ο πατέρας να βάλει στη ζωή του τον εσταυρωμένο και τον εξευτελισμένο Κύριο, τότε θα μπει σε μια άλλη πραγματικότητα. Τότε θα καταφέρει να ζήσει με τα παιδιά του αυτά που έχασε όλο αυτό το διάστημα
μέχρι να περάσει στην επόμενη ζωή, μέχρι να περάσει στην αλήθεια. Να ξεπεράσει το ψέμα του κόσμου αυτού του νου, του κόσμου των αισθήσεων και της πλάνης και να μπει στην άλλη διάσταση. Τότε το αίμα του εσταυρωμένου Θεού θα λούσει τα παιδιά του και εκείνων. Θα τους έχει σε επαφή και σε επικοινωνία. Και αυτός ο άνθρωπος θα βρει δύναμη, όπως ο Ιώβ. Και θα καταφέρει να επιβιώσει. Και θα καταφέρει να κάνει έργο. Καθόλου εύκολο. Μα καθόλου εύκολο και αυτό που βίωσε ο Κύριος. Το κάθε τι που είναι εύκολο δεν είναι του Κυρίου, δεν μπορεί να είναι του Κυρίου. Ο δρόμος είναι ανηφορικός, είναι δύσκολος, είναι κακοτράχαλος. Εκεί τι θα κάνουμε τώρα, θα ακολουθούμε έναν δρόμο στενό που δεν χωράμε, που πέφτουμε και πληγωνόμαστε και θα, αυτό είναι δηλαδή, θα βιώνουμε μια κόλαση συνέχεια ή θα βιώνουμε ένα παράδεισο μέσα από το σκάφος μας, το υπηρετικό προσωπικό, τα ταξίδια μας στην Καραϊβική, τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Δεν θα απαντήσω γιατί όλοι γνωρίζουμε τη μία κατάσταση και την άλλη κατάσταση. Όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο παράδεισος και ποια είναι η κόλαση. Ποιος προγεύεται την κόλαση και ποιος προγεύεται τον παράδεισο. Ας ταξιδέψουμε όλοι μαζί με το σκάφος μας, πολυτελείας και με το υπηρετικό προσωπικό μας και ας φύγουμε από εδώ από το Κοροπή, από το Φλίσμο και να πάμε ένα ταξίδι μέχρι στην Καραϊβική και να ξαναγυρίσουμε και δεν μας ενδιαφέρει ούτε αν υπάρχει πανδημία στον κόσμο, ούτε αν υπάρχουν φτωχά παιδιά, ούτε αν υπάρχουν αδερφοί που μας έχουν ανάγκη, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Απλώς πορευόμαστε με βάση τους νόμους των αισθήσεων και τίποτε παραπέρα. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είμαστε σε έναν κόσμο που για τους περισσότερους ανθρώπους κυριαρχεί ο θάνατος, ο φόβος του θανάτου και για τους περισσότερους ανθρώπους υπάρχει αυτή η ψευδαίσθηση και αυτή η πλάνη. Κανένα παιδί του Θεού δεν μπορεί να απολαύσει ούτε ένα δευτερόλεπτο της ζωής του χωρίς να σκεφτεί ότι δίπλα του υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Και η πρόγευση του παραδείσου και της ευδαιμονίας θα έρθει από το ποτήρι το νερό που θα πιει στο φτωχικό του τραπέζι. Που θα το νιώσει τόσο διαφορετικά. Θα το νιώσει τόσο πιο εύγευστο και τόσο πιο δροσερό από εκείνο που το πνίγει στο σκάφος του, μέσα σε χρυσά ποτήρια. Ο Κύριος σταυρώθηκε, έδωσε το αίμα του. Έξω το αίμα του για τα παιδιά του. Έπινε τα πόδια των μαθητών του. Ήταν ένας Κύριος που μέχρι την τελευταία στιγμή, ναι, λύγησε στο σταυρό. Λύγησε στο σταυρό για λίγο, για ελάχιστο, γιατί αυτή ήταν η ανθρώπινη φύση του. Και αυτό μας το δίδαξε και σε εμάς. Θα λυγήσεις, αλλά θα αρσείτε, έχετε θάρρος. Ο πατέρας είναι εκεί. Δεν σας εγκαταλείψει ποτέ. Αμήν, Κύριε. Δόξα τον Κύριο. Αλληλούια. Ισαΐας, κεφάλαιο 26, εντάφιο από 19 έως 21, σελίδα 962. Σελίδα 962. Ισαΐας, κεφάλαιο 26, εντάφιο 19, έως 21. Τελικά, με βάση τους προφήτες, ο θάνατος είναι το τέλος. Φυσικά και όχι, ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Δεν ήταν το τέλος ο θάνατος, ούτε την εποχή των προφητών. Υπάρχει κατά θάνατο δικαιοσύνη κατά τους προφήτες. Ας δούμε τι λέει ο Ισαΐας. Ισαΐας, σελίδα 962, κεφάλαιο 26, εδάφιο από 19 έως 21. Οι νεκροί σου θα ζήσουν. Μαζί με το νεκρό σου σώμα θα αναστηθούν. Ισαΐας. Σκεφτείτε τι γράφει. Έχει σκεφτείτε το λίγο. Οι νεκροί σου θα ζήσουν. Μαζί με το νεκρό μου σώμα θα αναστηθούν. Σηκωθείτε και ψάλετε εσείς που κατοικείτε στο χώμα. Επειδή η δρόσο σου είναι σαν τη δρόσο των χόρτων και η γη θα ξεπετάξει τους νεκρούς. Μα είναι δυνατόν η γη
να ξεπετάξει τους νεκρούς. Είδαμε εμείς ποτέ τη γη, την ύλη. Είδαμε μέσα από τους φυσικούς νόμους να γίνεται κάτι τέτοιο. Μα οι φυσικοί νόμοι δεν υπάρχουν. Όλα είναι οι νόμοι του Θεού. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε μόνο τους φυσικούς νόμους και να προσπαθούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Είναι πάρα πολύ ανόητο να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τα πάντα μέσα από τους φυσικούς νόμους. Δεν μπορεί το μικρό μας μυαλό να χωρέσει την απερατοσύνη της σκέψης και της νόησης του Κυρίου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το μυαλό μας είναι πεπερασμένο. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι στη ζωή μας πρέπει να λειτουργούμε όχι με βάση τους νόμους αυτού του κόσμου. Κάτι που το πιστεύω το καταλαβαίνουμε μέσα από την οριμότητα της μελέτης των γραφών και της επαφής που έχουμε με την Εκκλησία του Κυρίου. Συμβαίνει κάτι και προσπαθούμε με τα ανθρώπινα μέσα όσο γίνεται να το λύσουμε, γιατί βέβαια δεν είναι κακό αυτό, είναι σωστό, και μετά να κάνουμε προσευχή. Είναι λάθος. Πρώτα θα κάνουμε προσευχή. Αλληλούια, δόξα τον Κύριο. Πρώτα θα κάνουμε προσευχή. Και θα ζητήσουμε τη δύναμη. Και μετά, με βάση αυτά που έχουμε μέσα μας και με αυτά που μας δίνει ο Κύριος, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Αλλά πρώτα θα κάνουμε προσευχή. Βέβαια, αντανακλαστικά και αθόρμητα, λειτουργούμε μέσα από τους νόμους των αισθήσεων και του κόσμου. Το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούμε είναι να πάρουμε ένα τηλέφωνο το γνωστό μας, είναι να κάνουμε μια ενέργεια που θα εξυπηρετήσει πρακτικά το πρόβλημά μας. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ λίγο μπροστά στα όπλα που έχουμε στα χέρια μας. Μπροστά στην προσευχή. Η προσευχή. Και θα μιλήσουμε κάποια στιγμή και οι συνάδελφοι θα μιλήσουν, οι αδερφοί μας θα μιλήσουν για την προσευχή. Είναι μια διάσταση που έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα πάντα. Έχει τη δύναμη να μας κάνει να γίνουμε άλλοι άνθρωποι. Αρκεί να το κάνουμε σύστημα στη ζωή μας, πρώτα προσευχή και μετά πράξεις. Είναι μεγάλο όπλο. Είναι μεγάλο όπλο. Μα πώς είναι δυνατόν η γη να ξεπετάξει τους νεκρούς? Η φυσική νόμη δεν είναι η νόμη του ανθρώπου, δεν είναι η νόμη της τυχαιότητας. Η φυσική νόμη είναι η νόμη του Θεού. Και ο Θεός δεν έχει μόνο αυτά που βλέπουμε και αυτά που βιώνουμε και αυτά που αισθανόμαστε. Έχει πολλά περισσότερα που τα έχει για μας. Αρκεί να τα πιστέψουμε. Εύκολο, καθόλου. Αρκεί να τα πιστέψουμε. Έλα λαέ μου. Μπες μέσα στους εσωτερικούς χώρους σου και κλείσε πίσω σου τις θύρες. Κρύψου για λίγο καιρό μέχρις ότου περάσει η οργή. Επειδή δέστε, ο Κύριος βγαίνει από τον τόπο του για να παιδεύσει τους κατοίκους της γης εξαιτίας της ανομίας τους. Η δε γη θα ξεσκεπάσει τα αίματά της και δεν θα σκεπάσει πλέον τους φωνευμένους της. Ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Ο θάνατος είναι μια νέα αρχή για μια νέα ζωή. Και μετά τον θάνατο υπάρχει μια άλλη διάσταση. Και μέσα σε αυτή τη διάσταση της νέας ζωής υπάρχει η απόλυτη δικαιοσύνη. Είναι αποδεκτό και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη, είναι αποδεκτό από τον Άγιο Λόγο του Κυρίου και θα πρέπει να νιώθουμε αυτή την ασφάλεια και θα πρέπει να νιώθουμε αυτή την αίσθηση του δικαίου και να μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι ο Κύριος είναι απόλυτα δίκαιος. Όταν περάσει από το μυαλό μας ότι όχι, αυτός γλίτωσε, εκείνος τιμωρήθηκε, αδικία. Ναι, είναι η αδικία. Είναι η αδικία στον κόσμο, είναι η αδικία στους φυσικούς νόμους, στους ανθρώπινους νόμους, στην πλάνη του κόσμου είναι η αδικία, αλλά δεν είναι καθόλου αδικία στη λογική και στη δικαιοσύνη του Θεού. Η λογική και η δικαιοσύνη του Θεού
είναι με τα θανάτια και είναι άγνωστο. Ο Κύριος υποσχέθηκε στους πιστούς, στα παιδιά Του, στους δίκαιους, ότι μετά θάνατον υπάρχει η νέα ζωή. Και το βιώσαμε από τη μελέτη όχι μόνο της Καινής Διαθήκης, αλλά πάλι από την Παλαιά Διαθήκη, πάλι από τους προφήτες. Είχε γίνει αυτή η προετοιμασία, ήταν ξεκάθαρα τα λόγια των προφητών, ήταν ξεκάθαρη η υπόσχεση του Ιησού για τους δίκαιους με το θάνατο. Ας πάμε στον Οσιέ, σελίδα 1212, από το κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 13, εδάφιο 14. Για να δούμε τι λέει όσοι εδώ στο κεφάλαιο 13, σελίδα 1212, Οσιέ, κεφάλαιο 13, εδάφιο 14. Και ύμνος υπέροχος των εκκλησιών της αδερφότητας του Χριστού, και συγκινητικό αυτό το εδάφιο. Θα μου πείτε και ποιο εδάφιο δεν είναι συγκινητικό. Όλα είναι συγκινητικά. Θα τους ελευθερώσω από το χέρι του Άδη. Θα τους σώσω από τον θάνατο. Θάνατε, πού είναι ο οροθρός σου? Άδη, πού είναι η φθορά σου? Η μεταμέλεια θα κρύβεται από τα μάτια μου. Είχαν προλογίσει τη νίκη του θανάτου και του Άδη από τον Κύριο. Την είχαν δει οι προφήτες. Την είχαν νιώσει. Γι' αυτό και το γράψαν. Και γι' αυτό επαληθεύτηκε ο λόγος τους. Τους είχε φωτίσει ο Κύριος, τους είχε φωτίσει ο Παράκλητος για την νίκη του θανάτου. Και είχαν κατανοήσει και με ποιο τρόπο θα νικιόταν ο Άδης και ο θάνατος με τον Κύριο. Θα νικούσε το θάνατο με θάνατο. Και θα σηματοδοτούσε ο θάνατος ένα ορόσημο και μια προϋπόθεση για μια καινούργια ζωή. Πεθαίνουμε σαν παλιά άνθρωποι. Χάνεται η ύπαρξή μας από αυτό τον κόσμο όπως ήμασταν. Και πρέπει να ξεχάσουμε αυτά που κάναμε στο παρελθόν. Πρέπει να τα ξεχάσουμε. Όπως και όταν πεθαίνει ο άνθρωπος και βιώνει τον φυσικό θάνατο, δεν υπάρχει πια μνήμη, όπως λέει ο Εκκλησιαστής. Δεν θα ζεις πια κάτω από τον ήλιο, δεν θα θυμάσαι τι έκανες. Έτσι και ένας άνθρωπος που ξαναγεννιέται σε αυτόν τον κόσμο, δεν πρέπει να θυμάται. Πρέπει μέσα από τη μετάνοια να ξεχάσει. Να ξεχάσει εκείνη τη στιγμή που πάνω στα νεύρα του, που δεν κρατήθηκε, σήκωσε το μαχαίρι και έσπαξε τον αδερφό του. Έλα, τι σας λέω τώρα. Τι σας λέω, μα είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να ξεχάσει αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν να ξεχάσει τη στιγμή που μπήκε με το όπλο μέσα στην τράπεζα ή μέσα σε ένα σπίτι και σκότωσε δύο ανθρώπους? Είναι δυνατόν να τον ξεχάσει αυτό? Γίνεται. 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 Όπως ξέχασε ο ληστής. Τι ξέρετε κάτι? Όταν γύρισε και κοίταξε τον Κύριο πάνω στο σταυρό, το Θεό, ποιο Θεό? Ένα Θεό εξευτελισμένο. Ματωμένο. Με την θάνατο. Πού τον είδε ο Θεό? Όταν σε πάρε σε ένα εκτελεστικό απόσπασμα και
και έχει δίπλα σου ένα κατάδικο, καταματωμένο, που τρέμει και δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του, τιμωθάνατο. Μπορείς να δεις τον Θεό. Είναι σημαντικό. Ο ευγνώμων ληστής είδε τον Θεό και τον πίστευσε. Ήταν ληστής. Τι μπορεί να είχε κάνει στη ζωή του. Να είχε κλέψει ένα καρπούζι. Να είχε κλέψει ένα γαϊδούρι. Την εποχή εκείνη έννοια του ληστή ήταν παλιά. Και ήταν άγριες εποχές. Η ληστεία ήταν συνυφασμένη με τους φόνους, με τα κακουργήματα. Πολύ έχουν πολύ άσχημες καταστάσεις. Όταν ο σταυρωμένος Κύριος, ο ματωμένος Κύριος, σου ανοίγει την αγκαλιά του και σου λέει, ναι, θα σε αγκαλιάσω και εσύ σε ληστείς. Και θα σε βάλω στον κόσμο το δικό μου. Γιατί μετανοήσεις. Και σε συγχωρώ, σε έκανα παιδί δικό μου. Πέθανες. Αυτό που ήσουν. Η μνήμη σου σταματήσει να λειτουργεί. Θα σε βοηθήσουν. Ή αν θα λειτουργήσει πρόσχερα, εγώ θα σου δώσω τη δύναμη. Να την ακυρώνεις. Και κοιτάς μπροστά. Σαν ένας καινούργιος άνθρωπος. Πες ένας άνθρωπος που βαφτίζεται, που μπαίνει στο νερό και πεθαίνει. Χάνεται από αυτά που ήταν μέχρι σήμερα, από αυτά που έκανε μέχρι σήμερα. Και βγαίνει ένας καινούριος άνθρωπος. Ο ξολιστής έγινε ένας καινούριος άνθρωπος. Και όχι στο σπίτι του είσαι μια εκδήλωση, αλλά πάνω στο σταυρό. Νομίζω ότι είναι ασύλληπτες για το κοινό μικρό μυαλό μας αυτές οι έννοιες. Όταν όμως προσπαθούμε να τις καταλάβουμε ή τουλάχιστον να τις πλησιάσουμε, έχουμε να κερδίσουμε πάρα πολλά. Έχουμε να κερδίσουμε πάρα πολλά. Άρα λοιπόν, η υπόσχεση του Ιησού στους δικαίους με το θάνατο είναι συγκεκριμένη. Ας είμαστε δίκαιοι σε αυτόν τον κόσμο. Ας είμαστε δίκαιοι, ας ακολουθούμε τον δρόμο του Θεού, βαπτισμένοι με το Άγιο Αίμα Του, γιατί είναι υπέροχο. Είμαστε παιδιά ενός σταυρωμένου και ενός αναστημένου Θεού. Προς Κορινθίους Α, κεφάλαιο 15, εδάφιο από 21 έως 22, σελίδα 1557. Εδώ ο Απόστολος των Εθνών μιλάει συγκεκριμένα για τη δύναμη της Ανάστασης. Έτσι νικιέται ο θάνατος. Όταν κατανοήσουμε τη δύναμη της Ανάστασης και η δύναμη της Ανάστασης πρέπει να δούμε από τον Κύριο, γιατί αυτός μας στηρίζει. Δόξα τον Κύριο. 1557 λοιπόν. Είμαστε στο κεφάλαιο 15, ναι, εδάφιο 21, όπως σας είπα. Επειδή βέβαια διαμέσου ανθρώπου ήρθε ο θάνατος, ο πρώτος Αδάμ. Τότε επειδή ο θάνατος, το γνωρίζουμε πολύ καλά. Από το βιβλίο της Γένεσης. Από το τεράστιο, την τεράστια πλάνη της αυτοδικίας. Της αυτοδικαίωσης, συγχωρείτε. Από την τεράστια πλάνη της αυτοδικαίωσης προήλθε ο θάνατος. Δεν πίστευσε ο Αδάμ ότι ο Κύριος θα το συγχωρούσε μέσα από την ειλικρινή μετάνοια. Από την ειλικρινή μεταμέλεια. Δεν το πίστεψε ποτέ. Δεν βασίστηκε στη δύναμη του Θεού. Βασίστηκε στη δύναμη τη δικιά του. Βασίστηκε στη δύναμη της αυτοδικαίωσης.
Θα με προδώσεις, Πέτρο. Με προδώσεις. Πριν να λύσει ο κίνδυνος. Και όταν θα λαλήσει, θα καταλάβεις τα λόγια. Εγώ θα σε προδώσω εκείνη. Εσένα. Τι θες να προδώσω. Εγώ δεν είμαι και τη ζωή μου για σένα. Μας έζησα. Είχε κανείς αμφιβολία ότι ο Πέτρος πίστευε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Είχε κανείς αμφιβολία. Κανένας. Φυσικά. Εγώ θα σε προδώσω, Κύριε. Επειδή βέβαια διαμέσου ανθρώπου ήρθε ο θάνατος, έτσι και διαμέσου ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Έτσι έγινε κατανοητό στον άνθρωπο ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από δημιουργό κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και ότι η Ανάσταση του Κυρίου δεν είναι Ανάσταση που αφορά ένα θεϊκό όνομα. Είναι ένα δώρο από τον Κύριο προς όλους εμάς. Δόξα τον Κύριο. Εσύ δεν είσαι ο μαθητής. Εγώ. Δεν το ξέρω τον Κύριο. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν θα μείνουμε εκεί όμως. Στο θάνατο του Πέτρου. Γιατί αυτό είναι ο θάνατος του Πέτρου. Εκεί όταν πάει ο Πέτρος πέθανε. Τελειώσαν όλα εκεί. Καταδικάστηκε ο Πέτρος, διαγράφηκε από τα Άγια. Τελειώσαν όλα εκεί. Πέθανε και τελειώσαν όλα εκεί. Ήρθε το τέλος. Δεν θα απαντήσω. Απαντάτε εσείς. Επειδή όπως όλοι πεθαίνουν λόγω συγγένειας με τον Αδάμ, έτσι και όλοι θα ζωοποιηθούν αν έρθουν σε συγγένεια με τον Χριστό. Δόξα τω Κύριε. Αμήν. Ιωάννης, σελίδα 1427. Είναι μεγάλο θέμα πάνω τους. Μπορούμε να συζητάμε εβδομάδες. Θα πρέπει να τελειώσουμε σε λίγο με αυτή το χρόνο που περιορισμένος. Ιωάννης, το Κατεγάνι Βελίδιο, κεφάλαιο 3, εδάφιο 16. Ξέρω, νομίζω ότι εδώ, σε αυτό το εδάφιο, συγκεντρώνεται, είναι ο πυρήνας του Αγίου Βίου του Κυρίου. Εδώ συγκεντρώνονται όλοι οι προφήτες, όλοι οι ευαγγελιστές της ζωής του Κυρίου συγκεντρώνονται εδώ. Γιατί είναι σαφές ότι ο Κύριος Ιησούς, ο Χριστός, δίνει την αιώνια ζωή στους μαθητές Του, στους πιστούς Του. Όχι στους τέλειους. Όχι στον τέλειο Πέτρο. Όχι στον τέλειο Θωμά. Στους μαθητές Του. Δηλαδή, σε εμάς. Στους Ελληνίους. Σε εμάς. Γιατί όταν λέω Ελληνίους, δεν αναφέρομαι σε εσάς, αναφέρομαι κυρίως σε εμένα. Ιωάννης, και πάλι 3, εδάφιο 16. Επειδή με τέτοιο τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό Του τον μονογενή, για να μην χαθεί κανένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Με τέτοιο τρόπο, με τέτοιο ασύλληπτο τρόπο, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο που έπλασε, γιατί τον έπλασε όχι για να ξεπέσει. Τον έπλασε γιατί ήθελε να είναι το μεγαλείο Του. Η αυτοδικαίωση και η αλόγιστη ελευθερία του ανθρώπου τα κατέστρεψε όλα. Αλλά εκεί δεν τελειώνει τίποτα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι από εκεί ξεκινάει ένας καινούργιος κόσμος. Ότι από εκεί ξεκινάει μια καινούργια ζωή. Ο θάνατος δεν είναι και δεν θα είναι το τέλος. Δεν μπορεί να είναι το τέλος. Και επειδή με τέτοιο τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό Του τον μονογενή για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Γιατί όταν βαφτιζόμαστε στο όνομα του Κυρίου, έρχεται μέσα μας ο Κύριος. Με τη βάπτιση του Κυρίου, εντιόμεθα του σώμα του Κυρίου. Γιατί μέσα από τη Θεία Ευχαριστία
μπαίνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου μέσα μας. Ενισχύει το πνεύμα μας. Βαπτιστήκαμε, ξεπερδέψαμε τον θάνατο. Θα μου πείτε τώρα, ο βουδιστής, ο άθεος, είναι μια άλλη συζήτηση, τελείως διαφορετική, που έχει να κάνει με το Θεό της συνείδησης, έχει να κάνει με την επίγεια ζωή αυτών των ανθρώπων, έχει να κάνει με άλλες καταστάσεις. Το θέμα είναι ότι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς, να μην έχουν ποτέ σε επαφή με το μεγαλειώδη Άγιο Λόγο του Κυρίου και με τις ασύλληπτες αυτές έννοιες, αλλά και κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους να έχουν το έδαφος για να μπορέσουν να πλησιάσουν τις πόρτες του Παραδείσου. Εκεί έγκυται και η δικιά μας η ευθύνη, όταν ερχόμαστε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, να μπορούμε μέσα από την απλότητα και μέσα από την χάρη του παράκλητου του Αγίου Πνεύματος, να μπορούμε να τους μεταλαμβαδεύουμε αυτές τις ασύλληπτες έννοιες, Κύριε. Αμήν, Κύριε. Δόξα τον Κύριε. Ιωάννης, κεφάλαιο 5, σελίδα 1431, εδάφιο 28-29, σελίδα 1431, 28-29. Όταν έρχεται η ώρα της Ανάστασης, αναστένονται μόνο οι πιστοί ή αναστένονται και οι πιστοί και οι άπιστοι? Και οι πιστοί και οι άπιστοι θα αναστεθούν. Είναι σαφής, είναι σαφές το εδάφιο του Κατεάνου. Μη θαυμάζετε γι' αυτό, επειδή έρχεται η ώρα κατά την οποία όλοι εκείνοι που είναι μέσα στους τάφους θα ακούσουν την φωνή του. Και θα βγουν έξω εκείνοι που έπραξαν τα αγαθά σε ανάσταση ζωής. Εκείνοι δε που έπραξαν τα φαύλα σε ανάσταση κρίσης. Η Ανάσταση είναι κοινή και για τους πιστούς και για τους άπιστους. Η Ανάσταση όμως είναι μια κατάσταση δικαιοσύνης. Είναι μια κατάσταση που θα αποδώσει το Θείο Δίκαιο, το οποίο είναι απόλυτο. Είναι απόλυτο το Θείο Δίκαιο. Είναι σαφές. Ο Λόγος του Κυρίου, η νόμη του Κυρίου είναι σαφής. Γιατί εκείνοι που έπραξαν τα αγαθά θα είναι σε ανάσταση ζωής. Εκείνοι όμως που έπραξαν τα φαύλα, σε ανάσταση κρίσης. Γιατί έμειναν στα φαύλα? Γιατί δεν μετανόησαν? Γιατί δεν ταπεινώθηκαν? Γιατί δεν ακολούθησαν την αλήθεια του Θεού? Γιατί δεν μπορούσαν ποτέ να καταλάβουν ότι είναι μέρος της αλήθειας του Κυρίου? Ποτέ. Θα επέλθει η Ανάσταση μετά τον θάνατο. Τι μορφή θα έχουμε μετά την Ανάσταση? Θα είμαστε πνεύματα? Πολλές φορές τίθεται αυτό το ερώτημα από αδερφούς, από άλλες αδερφότητες του Κυρίου, αλλά και από άλλους ανθρώπους. Είναι μια Ανάσταση πνευματική που δεν έχει να κάνει με την ύλη, και το σώμα μας θα πάψει να υπάρχει, ή θα είναι και Ανάσταση σώματος? Δηλαδή, πλαστήκαμε με αυτό το σώμα και με αυτό το σώμα να περάσουμε στην αιωνιότητα. Αν δεχτούμε ότι αυτό το σώμα που πλαστήκαμε είναι σώμα το οποίο το έπλασε ο Κύριος, το έπλασε για να είναι πρόσκαιρο, το έπλασε για να είναι προσωρινό, το έπλασε για να είναι τροφή για μύκητες και για φυτά, ή το έπλασε για να έχει μια αιώνια ύπαρξη? Ας δούμε τι λέει ο Απόστολος των Εθνών. Είμαστε σε σελίδα 1598. Προς Φιλιππισίους. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 20-21.
προς Φιλιππισίους, σελίδα 1598, κεφάλαιο 3, εδάφιο 20 έως 21. Επειδή το πολύ πνεύμά μας είναι στους ουρανούς. Τι σημαίνει το πολύ πνεύμά μας είναι στους ουρανούς? Το έχουμε ακούσει από τον Ποιμένα πολλές φορές και το έχουμε ακούσει και από τους αδερφούς πολλές φορές. Είμαστε γήινοι ή είμαστε ουρανοπολίτες? Είμαστε και τα δύο. Επειδή το πολίτευμά μας είναι στους ουρανούς, από όπου και προσμένουμε σωτήρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας, ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξας Του. Σύμφωνα με την ενέργεια με την οποία μπορεί και να υποτάξει τα πάντα στον εαυτό Του. Δεν μας έπλασε ο Κύριος για να είμαστε προσωρινοί. Τίποτε δεν κάνει ο Κύριος για να είναι προσωρινό. Δεν είναι δυνατόν να έδειξε την αγάπη Του για το πλάσμα Του, τον άνθρωπο, μέσα από τη σταύρωση του Υιού Του, για να πλάσει ένα όν το οποίο είναι προσωρινό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται ούτε με τον κοινό νου, δεν γίνεται με τίποτα. Όπως και να το σκεφτούμε, είναι σαφές ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Κυρίου για να είναι αιώνιος. Όπως εμφανίστηκε ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του με το νέο Του λαμπερό σώμα στους μαθητές, είναι σαφές ότι αυτός είναι και ο... αυτή είναι και η υπόσχεσή Του και αυτή θα είναι και η ενέργειά Του για το πλάσμα Του τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν, τι μορφή θα έχουμε μετά την Ανάσταση? Ο οποίος θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας, ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξας Του. Για πόσο καιρό θα ζουν οι αναστημένοι δίκαιοι? Υπάρχει όριο χρονικό? Ας πάμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στη σελίδα 1411. Στο κεφάλαιο 20, εδάφιο 36 έως 38. Σελίδα 1411, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20, εδάφιο 36 έως 38. Επειδή ούτε να πεθάνουν πλέον μπορούν, δεδομένου ότι είναι εισάγγελοι και είναι γη του Θεού, επειδή είναι γη της Ανάστασης. Το ότι όμως αναστέλλονται οι νεκροί, το φανέρωσε και ο Μωυσής, στο περιστατικό της Βάτου, όταν λέει τον Θεό του Αβραάμ και τον Θεό του Ισαάκ και τον Θεό, όταν λέει Κύριο τον Θεό του Αβραάμ και τον Θεό του Ισαάκ και τον Θεό του Ιακώβ. Ο δε Θεός δεν είναι των νεκρών, αλλά των ζωντανών, επειδή όλοι σε αυτόν ζουν. Και οι δίκαιοι, οι αναστημένοι δίκαιοι, δεν ανασταίνονται για προσωρινό χρονικό διάστημα. Η Ανάσταση είναι Ανάσταση. Είναι μια νέα ζωή που συμβαδίζει και συμπίπτει με την αιωνιότητα. Ο δε Θεός δεν είναι των νεκρών, αλλά των ζωντανών, επειδή όλοι σε αυτόν ζουν. Δεν υπάρχει όριο ζωής, δεν υπάρχει χρόνος. Οι δίκαιοι, τα παιδιά του Θεού, πλάστηκαν για την αιωνιότητα. Πλάστηκαν για τη ζωή. Οι άδικοι για την κρίση. Ας βιαστούμε λοιπόν, ας βιαστούμε και να αναλογιστούμε και να κάνουμε έναν απολογισμό της επίγειας ζωής μας και αν μπορούμε αυτό να το κάνουμε κάθε μέρα.
για να ανήκουμε στους χώρους των δικαίων. Γιατί δεν πλαστήκαμε για να πεθάνουμε. Πλαστήκαμε για να ζούμε αιώνια. Πλαστήκαμε για να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Ο Κύριος μας έπλασε για να γίνουμε σαν και εκείνο. Γι' αυτό μας έπλασε. Δεν μας έπλασε ούτε για να μας τιμωρήσει, ούτε για να πειραματιστεί επάνω μας. Μας έπλασε από αγάπη, γιατί ο Κύριος είναι απέραντη ελευθερία και απέραντη αγάπη. Αλληλούια, σας ακολουθείτε. Πόσο καιρό θα περιμένουν μια άπιστη μετά από την πρώτη Ανάσταση, πριν να αναστηθούν και εκείνοι? Θα αναστηθούν ταυτόχρονα, ή θα υπάρχει ένα χρονικό όριο για τους άπιστους? Θα μπορούσαμε να βάλουμε χρονικά περιθώρια? Είναι ερωτήματα τα οποία τα βάζουμε πάρα πολύ συχνά, και θεωρώ ότι εκεί οι έννοιες του χρόνου δεν έχουν και τόση σημασία. Αλλά καλό θα είναι να δούμε αν υπάρχουν αναφορές για αυτά τα χρονικά ζητήματα όσο αφορά την Ανάσταση, την πρώτη Ανάσταση και ό,τι έχει να κάνει με αυτό το γεγονός. Η σελίδα 1710 στην Αποκάλυψη στο κεφάλαιο 20 εδάφιο 4-6. 1710 εδάφιο 20 εδάφιο 4-6. Και είδα θρόνους και πάνω σε αυτούς κάθισαν και τους δόθηκε κρίση. Και είδα τις ψυχές των αποκεφαλισμένων εξαιτίας της μαρτυρίας του Ιησού και εξαιτίας του Λόγου του Θεού, και οι οποίοι δεν προσκύνησαν το θηρίο, ούτε την εικόνα του. Και δεν πήραν το χάραγμα επάνω στο μέτωπό τους και επάνω στο χέρι τους, και ανέζησαν και βασίλευσαν μαζί με τον Χριστό 1000 χρόνια. Τι σημαίνει μία χιλιαετία? Τι σημαίνει 10 αιώνες? Σκεφτόμενοι τον χρόνο της επίγειας ζωής του ανθρώπου πάνω στη γη, σημαίνει ένα εύρος χρόνο. Σημαίνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά τον ανθρώπινο και κατά την ανθρώπινη λογική. Όχι κατά τη λογική του Θεού. Αλλά πρέπει να υπάρχουν κάποια στοιχεία για να μπορέσει να κατανοήσει ο άνθρωπος με βάση τη λογική του κάποιες έννοιες. Και εδώ η έννοια είναι συγκεκριμένη. Και δεν πήραν το χάραγμα επάνω στο μέτωπό του στα παιδιά του Θεού. Δεν προσκύνησαν ποτέ το θηρίο, ούτε πάνω στο χέρι τους. Και ανέζησαν και βασίλευσαν μαζί με τον Χριστό 1000 χρόνια. Οι υπόλοιποι όμως των νεκρών δεν ανέζησαν μέχρι ότου συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση των δικαίων. Οι άλλοι δεν ανέζησαν μέχρι ότου συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση. Μακάριος και Άγιος όποιος έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Είναι η πρώτη Ανάσταση των δικαίων. Η χιλιετής πρώτη Ανάσταση των δικαίων. Ένα μήνυμα του Άγιου Λόγου του Θεού που μπορεί μέσα από το μυαλό μας να περάσει στην καρδιά μας και να κατανοήσουμε έννοιες. Χρονικές έννοιες. Επάνω σε αυτούς ο δεύτερος θάνατος δεν έχει εξουσία, αλλά θα είναι ιερείς του Θεού και του Χριστού και θα βασιλεύσουν μαζί του για 1000 χρόνια. Ποια θα είναι η κατάληξη των αδίκων? Μας το λέει η Αποκάλυψη. Πάλι μένουμε στη σελίδα 1710, στο κεφάλαιο 20, εδάφιο 9. Και ανέβηκαν επάνω στο πλάτος της γης και περικύκλωσαν το στρατόπεδο των Αγίων και την αγαπημένη πόλη. Και κατέβηκε φωτιά από τον Θεό, από τον ουρανό, και τους κατέφαγε. Είναι συγκεκριμένη.
Είναι συγκεκριμένο το μήνυμα που παίρνουμε από την Αποκάλυψη. Και ο διάβολος που τους πλανούσε, ας πάμε και στο 10, ρίχτηκε στη λίμνη με τη φωτιά και το θιάφι, όπου είναι το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Και θα βασανίζονται ημέρα και νύχτα στους αιώνες των αιώνων. Η κατάληξη των αδίκων. Και ποιοι είναι οι άπιστοι και ποια είναι η κατάληξή τους. Με βάση πάλι την Αποκάλυψη. Σε σελίδα 1711, στο κεφάλαιο 21, εδάφιο 5 έως 8. Και αυτός που κάθεται επάνω στο θρόνο είπε, «Προσέξτε, κάνω καινούργια τα πάντα». Και μου λέει, «Γράψε, επειδή αυτά τα λόγια είναι αληθινά και πιστά». Και μου είπε, «Πραγματοποιήθηκε, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θα δώσω σε αυτόν που διψάει από την πηγή του νερού της ζωής δωρεάν». Διψάμε για τον Κύριο. Διψάμε για την αλήθεια του Κυρίου. Διψάμε για την Ανάστασή μας. Διψάμε να γίνουμε κι εμείς όπως ο ευγνώμων ληστής, που είχε τόση μεγάλη πίστη, που έδειξε τόσο ασύλληπτα, με ασύλληπτο τρόπο, με αυτή την ασύλληπτη συμπεριφορά δίπλα από τον εσταυρωμένο Κύριο, την αγάπη και την πίστη του, να είμαστε κι εμείς έτσι. Να είμαστε κι εμείς όπως ο ευγνώμων ληστής. Γιατί κι εμείς ληστές είμαστε. Είμαστε ληστές και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο ληστές είμαστε. Κάθε μέρα της ζωής μας που βιώνουμε, όταν αναλογιζόμαστε τις πράξεις μας και όταν αναλογιζόμαστε όχι μόνο αυτά που δεν κάναμε, αλλά και αυτά που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Εγώ θα δώσω σε αυτόν που διψάει από την πηγή του νερού της ζωής δωρεάν. Αυτός που νικάει θα κληρονομήσει τα πάντα και θα είμαι σε αυτόν Θεός και αυτός θα είναι σε μένα γιος. Ενώ η δειλή και άπιστοι και μολυσμένοι με μπερδελήματα και φωνιάδες και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτρες. Είμαστε πόρνοι. Είμαστε πόρνοι. Βεβαίως και είμαστε πόρνοι. Είμαστε ειδωλολάτρες. Βεβαίως και είμαστε ειδωλολάτρες. Δεν θέλουμε να είμαστε. Αλλά είμαστε. Ας έχουμε το θάρρος να ξεφύγουμε από αυτές τις συνθήκες. Ας έχουμε το θάρρος να μην είμαστε δειλοί, να μην είμαστε μολυσμένοι, να μην είμαστε δειλήματα. Να το παραδεχτούμε, να ταπεινωθούμε και να κάνουμε το επόμενο βήμα. Και όλοι οι ψεύτες θα έχουν τη μερίδα τους μέσα στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και θιάφη. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Κύριος να μας δώσει τη δύναμη να παραμείνουμε ζωντανοί. Να μην μας φοβίζει ο θάνατος. Γιατί δεν μας έπλασε για να πεθάνουμε. Μας έπλασε με τόση μεγάλη αγάπη για να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Δόξα. Αμήν.